Είναι γνωστό ότι 22 Ιουνίου υπογράψαμε τη σύμβαση. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι τελικό. Υπεγράφει η σύμβαση με τον Οργολάβο, τον Τροκούκη, τον Γιώργο, εταιρεία Άξον. Μέσα στην εβδομάδα, μάξιμου τη Δευτέρα, ο Οργολάβος, αφού ήδη είχε καταστήσει το εργοτάξιο του, δώσαμε φόρο για να καταστήσει τα υλικά του και τα μηχανήματά του. Ψηφίστηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο και το ψηφίσανε η Δημοτική Σύμβουλη της Παράταξης, εκτός από τον Παπαμιχαήλ και ο Σταθόπουλος και τον Βλάχο, το να κάνουμε αυτή την αλλαγή και την παραγγελία των νέων υλικών. Το δημοκρατήσαμε στις 31 του 2008, έγινε αυτή η δημοπρασία, περάσαμε προσφυγές στην περιφέρεια, περάσαμε τις προσφυγές, το έχουμε πει στο Συμβούλιο Επικρατείας που κράτησε 3 μήνες, πέρασε και το ελεκτικό συνέδριο με τη διαδικασία ότι μετά από 15 μέρες μπορεί μετά την απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου να περάσουν και 15 μέρες για να μην κατατεθεί κάποια άλλη προσφυγή. Πέρασε και 15 μέρες με όλα διαφάνεια. Έχουμε σήμερα και έχουμε τελειώσει αυτό το έργο με την ανάλυση μελέτης, την εκπόνηση μελέτης, την έγκριση, τη δημοπράτηση του έργου, την υπογραφή της σύμβασης. Ένα έργο λοιπόν που κοστίζει 2.295.971 ευρώ και αφορά την ανάπλαση από την πλατεία του Αγιάννη μέχρι την Μεσογείο. Μετατροπή του μονόδρομου έχει ψηφιστεί με την κυκλοφοριακή μελέτη και μιλάμε για άνοδο, με βιοκλιματικά υλικά και με ενίσχυση πρασίνου. Και μέχρι στιγμής είναι ίσως το μόνο έργο που έχουμε από πριν χρήματα. Να σου πω λοιπόν ότι έχουν γίνει μια σειρά διαβουλεύσεων από την παρουσίαση της μελέτης στο Δημόπιτο μέχρι χθες που κάναμε και τις κατασκευαστές του Αγιάννη προχθές. Τη Δευτέρα στις 8.30 ώρα ξαναέχουμε πάλι οριστικά με τους καταστηματάρχες για να δούμε τα δύο σενάρια που εξετάζουμε το πώς θα γίνει το έργο. Εμείς λοιπόν στην κατασκευή εκτιμάμε και εξετάζουμε δύο τρόπους. Ο ένας είναι να κάνουμε το πεζοδρόμιο από πάνω μέχρι κάτω της μιας πλευράς της αριστερής όπως ανεβαίνουμε σε δύο φάσεις από την Ασημακοπούλου μέχρι τη Ροάδος, μέχρι το σχολείο. Και η δεύτερη φάση που αυτό θα κρατήσει περίπου 3 μήνες, όλη αυτή η φάση είναι 6 μήνες και θα είναι αλυτεία Ιωάννου από την Ασημακοπούλου μέχρι το σχολείο 3 μήνες και από το σχολείο μέχρι τη Μεσογείο άλλοι 3 μήνες. Και έτσι θα κυκλοφορεί μια κίνηση, μια κατεύθυνση Αγίου Ιωάννου και θα περνάει και το λεωφορείο από την Αγίου Ιωάννου. Και το υπόλοιπο 7-8 μήνες να το κάνουμε τετράγωνο-τετράγωνο-τετράγωνο, αλλά αυτό θα κόβεται, δεν θα διαμερίσει Αγίου Ιωάννου, αλλά θα με τις κυκλοφοριακές διαμερίσεις θα μπαίνουμε από τους άλλους δρόμους Ανθέων, σχολείου, ξέρω εγώ, Αέρος και όλους τους άλλους δρόμους με βοηθητικά την Αγίου Πελάγους. Και το άλλο σενάριο είναι επί 14 μήνες να κόβουμε τετράγωνο-τετράγωνο-τετράγωνο, να μην ξαναπερνάει, να περνάει μια φορά από το κάθε τετράγωνο, αλλά θα είναι για 14 μήνες η Αγίου Ιωάννου. Δεν θα είναι Αγίου Ιωάννου διανυκτή, αλλά θα είναι τετράγωνο. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, πιθανόν είναι το πρώτο σενάριο να ακολουθήσουμε, με χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο και με εξοδοτημένη από το Δημοτικό Συμβούλιο να κάνουμε τις κυκλοφοριακές αλλαγές εκείνες και όποτε χρειάζεται, εξοδοτημένη υπηρεσία και η διοίκηση του Δήμου. Σήμερα το έργο συνεχίζεται και έχει την επίβλεψη του Κρητικίδη ως αρμόδιο αντιδήμαρχο και του Γιάννη του Περικόλα, που βεβαίως θα βάλει και σε πρώτη φάση θα έχει την Τζαχπίνοβλου και τον Μπουρδάρα, αλλά ο Γιάννης ο Περικόλας με τον Κρητικίδη θα συνεργάζονται πώς θα επιβληθεί αυτό το έργο.